όλους και όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Και θέλω ξανά σήμερα να στείλω το μήνυμα που στείλα και χθες. Όποιος διανοηθεί να βάλει προσχώματα στο έργο της δικαιοσύνης, στην προσπάθειά της να διερευνήσει τα κρυμμένα ονόματα των ληστών της φοροδιαφυγής, θα έχει να κάνει μαζί μας, θα έχει να κάνει μαζί μου, θα έχει να κάνει μαζί σας, με τον ελληνικό λαό, που θα δώσει την ισχυρή του ετοιμιγορία την άλλη Κυριακή. Γιατί τώρα πια, η οικονομική ολιγαρχία και το κατεστημένο της διαπλοκής συσπυρώνονται πια, καθαρά, γύρω από τη Νέα Δημοκρατία, το βλέπει ο λαός και νομίζουν ότι με αυτό μας κάνουν κακό. Όσο καλό μας έκαναν όταν το παλιό, όλο το παλιό πολιτικό σύστημα συσπυρώθηκε με το ναι εναντίον μας στις 5 του Ιούλη, τόσο καλό μας κάνουν και τώρα που συσπυρώνονται εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, που νομίζουν ότι βρήκαν την ευκαιρία να ξεμπερδέψουν με εμάς. Λοιπόν, ο λαός μας θα ξεμπερδέψει με αυτούς. Θα ξεμπερδέψει με το παλιό και όχι αυτή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Όσο λοιπόν συσπυρώνεται η διαπλοκή και το κατεστημένο εναντίον μας, τόσο συσπυρώνεται ο λαός μαζί μας. Και είναι αποφασισμένος να βάλει τέλος στα προνόμια τους. Όλες και όλοι, με την καρδιά και το μυαλό την άλλη Κυριακή, δίνουμε ψήφο στην ελπίδα για το αύριο. Προσέξτε, όχι σε μια ελπίδα που θα έρθει ως μάνα εξ ουρανού, όχι ως μια ελπίδα που θα έρθει ως διαμαγείας. Τώρα ξέρουμε ότι αυτή η ελπίδα θα έρθει, αλλά θα έρθει μέσα από αγώνα, σχέδιο, επιμονή, υπομονή, και αυτόν τον αγώνα ξέρουμε να τον δίνουμε, αποδείξαμε ότι ξέρουμε να τον δίνουμε, τώρα ήρθε η ώρα να αποδείξουμε ότι μπορούμε και να κυβερνήσουμε για τις μεγάλες τομές που έχει ανάγκη ο τόπος. Και θέλω να απευθυνθώ στους πολίτες και ιδιαίτερα στις νέες και στους νέους που προβληματίζονται μέχρι σήμερα και δηλώνουν αναποφάσιστοι και σκέφτονται την αποχή ή ακόμα και να σπαταλήσουν την ψήφο τους σε αντιπολιτικές επιλογές.